Κορίτσια, πώς σας λένε, πώς σε λένε? Με λένε Παναγιώτα. Παναγιώτα μου, τι έφτιαξες σήμερα εδώ στη Μαρίνα? Φτιάξαμε ένα γλυκό. Το χαλβά? Ναι. Σου άρεσε? Περίπτωση τώρα. Δεν είχε νουτέλα, έτσι, δεν είχε αυτή τη σοκολάτα που σας αρέσει, αλλά ωραίο ήταν, ήταν πολύ ναι. γευστικό. Τι σου άρεσε περισσότερο στην κουζίνα, σου αρέσει να μαγειρεύεις με τη μαμά? Ναι. Ναι, τι σου αρέσει να φτιάχνετε μαζί περισσότερο? Πίτσα. Α, πίτσα. Εσένα, πώς σε λένε? Εμένα με λένε Γεωργία. Γεωργία μου, σήμερα τι έφτιαξες εδώ στην κουζίνα εσύ? Έφτιαξα κι εγώ το ίδιο που έφτιαξε η φίλη μου. Ναι, σου άρεσε που έφτιαχνες πράγματα στην κουζίνα? Πάρα πολύ. Ναι, στην κουζίνα με τη μαμά τη βοηθάς? Τη βοηθάω. Τι φτιάχνετε συνήθως? Φτιάχνουμε κέικ. Κλαβά. Φτιάχνουμε και κλαβά. Ναι. Πίτσα. Και πίτσα. Και μπισκοτάκια. Και κουλούρια. Και κουλούρια. Α, είσαι χρυσοχήρα δηλαδή κι εσύ? Ναι. Άντε, ωραία. Μπράβο σας κορίτσια, μπράβο. Ναι. Τι έφτιαξες κι εσύ? Πολχαλβά. Πολτοποίησα λίγο τα αμύγδαλα. Άρα που είσαι στην Παρασκευή. Ναι. Ναι, σου αρέσει γενικά να μπαίνεις στην κουζίνα με τη μαμά? Ναι. Ναι, τι σου αρέσει να φτιάχνεις μαζί της? Διάφορα. Ντόνατς. Ναι. Είναι εύκολο, σου αρέσει γενικότερα η κουζίνα? Ναι. Είναι ωραία πάντως, γιατί μαγειρεύεις, ξεσκίσαμε. Και μαθαίνεις καινούργια πράγματα, έτσι. Ναι. Ναι, πώς σε λένε? Φιλαρέτη. Τι σου αρέσει, Φιλαρέτη μου, να φτιάχνεις εδώ στην κουζίνα? Μ' αρέσει να φτιάχνω διάφορα, δηλαδή... Φτιάχνω δηλαδή μακαρόνια, κάνω. Α, και φαγητά! Ναι, άρα βοηθάς τη μαμά στην κουζίνα και τη γιαγιά. Ναι, κάποιες φορές τις βοηθάω. Ναι, τι σου αρέσει περισσότερο να φτιάχνεις? Μακαρόνια, γιατί μου αρέσει κάπως. Α, γιατί αρέσει μακαρονάδες δηλαδή. Ποια είναι η αγαπημένη σου μακαρόνια που τη φτιάχνεις πολύ ωραία? Τώρα έχω μάθει την αλήθεια να κάνω σκέτα μακαρόνια, αλλά θα μάθω και με σάλτσα. Με σάλτσα άσπρη ή κόκκινη? Τι είναι, τι είναι, κόκκινη. Κόκκινη παραδοσιακή. Και με μπόλικο τυράκι. Mm-hmm. Μπράβο, μια χαρά σε βρίσκω. Ζαχαροπλάστες εν δράση εδώ στην Μαρίνα, εδώ τα παιδιά μαζί με το Imagine πραγματοποιούν έτσι παραδοσιακές συνταγές, χαλβά και μαϊριά που όλοι έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα γλυκά. Και για μένα είναι καινούργια, δεν τα γνωρίζω, αλλά ξέρω σίγουρα ότι έχουμε την καλύτερη μαγείρισα μαζί μας, την κυρία Διονυσία Καραγεωργίου από την Κέφαλο. Εγώ τη γνωρίζω γιατί γνωρίζω και έρχονται και τα παιδιά στο Imagine όλα τα προηγούμενα χρόνια μαζί με την κόρη της και την Δήμητρα και τον Δημήτρη, το καμπρό που είναι φανταστικά παιδιά. Και μετά από δική σας προτροπή, ότι είναι μια από τις καλύτερες μαγείρισες πάνω στο νησί και ξέρει όλες αυτές τις ωραίες συνταγές, ήρθε σήμερα να μας φτιάξει αυτόν τον υπέροχο χαλβά, ο οποίος είναι και δική της τελικά εκδοχή. Έχει δώσει τη δική της πινελιά μέσα σε όλο αυτό. Και από ό,τι λένε τα παιδιά, είναι πεντανόστιμος. Τα παιδιά, βέβαια, από ό,τι βλέπω, αγαπάνε ιδιαίτερα τη μαγειρική, γιατί επιδίδονται όλοι σαν μικροί σεφ, θέλουν να κάνουν όλες τις εργασίες που έχει ένα τέτοιο γλύκισμα. Επειδή πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο εργαστήριο μαγειρικής, βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και γι' αυτό το λόγο και την επόμενη φορά θα είμαστε και πιο οργανωμένοι. Δηλαδή, θα φροντίσω να υπάρχουν και τα μάτια έξω. Δηλαδή, ήρθαν πάρα πολλά παιδιά, δηλαδή πάνω από 40 παιδιά που δεν το περίμενα. Οπότε την επόμενη φορά θα είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι όσον αφορά το να μετρήσουμε τις δουλειές, να υπάρχει για όλα τα παιδάκια κάτι να κάνουν, πολλά και διάφορα, περισσότερα δηλαδή, ώστε να απολαύσουν και περισσότερο τη διαδικασία. Κυρία Διονυσή, τι αρέσει περισσότερο στα παιδιά? Τώρα κάναμε το χαλβά με το πορτοκάλι. Βλέπω ότι λένε όλα τα παιδιά ότι είναι πολύ νόστιμος. Τι είναι αυτό που έχετε βάλει και έτσι ξεχωρίζει από το παραδοσιακό? Έβαλα μέσα το ξύσμα πορτοκαλιού, έβαλα μέσα. Και έβαλα και την καρύδα. Αυτό είναι που έχω προσθέσει και έχει αλλάξει τη γεύση λίγο. Είναι πάρα πολύ νόστιμος. Και τον έχω καθιερώσει. Τον φτιάχνω δηλαδή συχνά εγώ. Και τώρα από ό,τι είδαμε αρέσει και στα παιδιά. Τώρα θα φτιάξουμε και τη μαγεριά, η οποία είναι γνωστή, η μαγεριά είναι γνωστή εδώ στην ΚΟ και τη ξέρουν και δηλαδή. Τα παιδιά τα γνωρίζουν, βλέπετε ότι να ασχολούνται και με τις μαμάδες, ναι, γιαγιάδες. Ναι, και ασχολήθηκαν, είχαμε υπολογίσει γύρω στα 20 παιδιά, ήρθαν περισσότερα. Τώρα πιστεύω την επόμενη φορά να σκεφτούμε κάτι άλλο, γιατί πρέπει να είναι κάτι εύκολο, κάτι γρήγορο, γιατί όταν είσαι σε ένα υπαίθριο χώρο δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις περισσότερα πράγματα και πιο δύσκολα. Εντάξει, όμως θέλει μια καλύτερη οργάνωση, οπότε πιστεύω θα τη βρούμε. Για στα κεράκια σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την επόμενη φορά παραδοσιακό φύλλο.
πάντως, εγώ φίλο, γιαγιάδες, για μεγάλους και μικρούς, έτσι ακόμα πιο παραδοσιακά, με πίτες, από την Κο, όλα, μιλάμε μόνο για τοπικά, έτσι, τοπικές συνταγές, για να έρθουν και τα παιδιά σε επαφή με την κουζίνα, με συνταγές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι δεξιότητα ζωής το να ξέρεις, να γνωρίζεις, να μαγειρεύεις, να μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου, να ταΐσεις τον εαυτό σου, πολύ σημαντικό. Οπότε και εμείς πήραμε το μήνυμα ότι αρέσει πάρα πολύ και έχει πάρα πολύ απήχηση και την επόμενη φορά θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα εργαστήρια μαγειρικής.